Η περιοχή του ελληνικού αλλάζει πρόσωπο με την επένδυση της Lambda Development, η οποία αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων και γραφειοκρατικών εμποδίων. Μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, πολεοδομική παρέμβαση στην Ευρώπη, σίγουρα... Ένα έργο χωρί προηγούμενο για την πατρίδα μα. Ένα έργο που, όπω είπε ο Σπύρο Λάτση, θα απευθύνεται σε όλου του πολίτε. Το έργο απευθύνεται σε όλου του συμπολίτε μα και του ξένου της χώρας. Η πρώτη συζήτηση για την επένδυση έγινε στη Βουλή το 2004. Και από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Μετά τη δημοσιονομική και την υγειονομική κρίση, οι μηχανέ πήραν και πάλι μπροστά. Το Μέγα Πρότζεκτ στο ελληνικό, το μεγαλύτερο έργο ανάπλαση στην Ευρώπη, αναμένεται να φτάσει στην πλήρη εξέλιξή του τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την επένδυση, το παραλιακό μέτωπο αλλάζει. Η Αθήνα και η Ριβιέρα θα μπορούν να φιλοξενεί 350 σκάφη όλων των μεγεθών, ενώ ξενοδοχεία, κατοικίε, πάρκα αλλά και ένα πεζόδρομο 2,5 χιλιόμετρων θα χαρίζει στο κοινό στιγμέ χαλάρωση. Όπω εκτιμάται, η επένδυση θα προσελκύσει επιπλέον ένα εκατομμύριο τουρίστε και θα δημιουργήσει χιλιάδε θέσει εργασία. Ένα περιουσιακό στοιχείο, το αποτέλεσμα του οποίου θα είναι εξαιρετικό για τα δημόσια οικονομικά, θα δημιουργήσει πολλέ καλέ, νέε, ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Όλοι όσοι είχαν ποντάρει στην αποτυχία μα το ελληνικό, σήμερα βλέπουν την πραγματικότητα. Το ελληνικό προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τρία χρόνια μετά, ο κύριο Μητσοτάκη κάνει σήμερα εγγένεια για δεύτερη φορά τη επένδυση που θα ξεκινούσε το 2019 και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Στην πραγματικότητα στερεί από τα λαϊκά στρώματα της περιοχής και της Αττικής συνολικά έναν από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους ανάσας.